Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να δούμε όλες τις εξελίξεις μετά και την πτώση του ελικοπτέρου που επιχειρούσε για την κατάσβεση της φωτιάς στην Σάμο. Νωρίτερα εντοπίστηκαν τα 3 από τα 4 μέλη του πληρώματος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Γεωργία Λαγού. Να μας ενημερώσει, Γεωργία, ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους. Καλησπέρα, Μέρη, κυρίες και κύριοι. 2 είναι οι νεκροί της τραγωδίας στη Σάμο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε από ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού πριν από λίγη ώρα στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Μινά, εκεί στην περιοχή της πλάκας της Σάμο. Και το 3ο μέλος του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι αυτήν την ώρα συνθήκες, το οποίο, Μέρη, συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή, εκεί στο νησί. Μετά όμως από προσπάθειες ανάνυψης, αφού είχε εντοπιστεί και από τους άνδρες του λιμενικού, και το άλλο μέλος του ελικοπτέρου είναι νεκρό. Από το τετραμελές πλήρωμα έχει διασωθεί και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο Ρουμάνος χειριστής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από ελικόπτερο που συμμετείχε και στη συνέχεια έσπεσε σκάφος του λιμενικού, όπου και τον εντόπισε. Και τον εντόπισε ένα ψαροκάικο. Να πούμε πως ο διασωθής είναι πιλότος, ο οποίος αυτήν την ώρα δίνει πληροφορίες για τους υπόλοιπους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, για τις ενέργειες έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Οι συνθήκες στην περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολες, επικρατούν άνεμοι 6 μποφόρ και να πούμε πως στο ελικόπτερο επέβαιναν ένας Ρουμάνος, 2 Μολδαβοί και ένας Έλληνας μεταφραστής. Οι έρευνες, Μέρη, συνεχίζονται και για το 4ο μέλος του πληρώματος, το οποίο αγνοείται μέχρι και αυτήν την ώρα. Δυστυχώς οι δύο επιβαίνοντες είναι νεκροί. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε και πάλι. Καλό σας βράδυ.